Ολίγου, ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου και των επιμέρους τουριστικών φορέων που εκπροσωπεί και συνεργάζεται, με αντικείμενο την αποτίμηση των ενεργειών που συνδέονται με αναπτυξιακά έργα, προσανατολισμένα προς την τουριστική ανάπτυξη, με εκμή του δόνατος βεβαίως του αεροδρόμου της Τρίπολης. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι σχεδόν στο σύνολό τους τα έργα κοινωνικών υποδομών και αναδομών, είτε πρόκειται για λιμάνια, είτε πρόκειται για εθνικά και επαρχικά δίκτυα, είτε πρόκειται για την επικοινωνία σε εθνικές εγκαταστάσεις ή άλλα έργα, αναμφίβολα βοηθούν και ενισχύουν υποστηρικτικά τον τουρισμό, αλλά αυτά καθ' αυτά δεν παράγουν τουρισμό. Όπως επίσης είναι ευρέως γνωστό ότι ο τουρισμός δεν παράγεται και με την απλή μας παρουσία και τη φωτογράφησή μας σε περίπτερα εκθέσεων και σε ταξίδια αναψυχής ανά τον κόσμο, εάν οι ενέργειες προβολής του τουριστικού μας προϊόντος δεν είναι στοχευμένες, δεν είναι αποτέλεσμα επιστημονικού και προσεκτικού τουριστικού σχεδιασμού και αν επίσης κατά την επιστροφή μας στις βαλίζες μας δεν μεταφέρουμε κλεισμένες συμφωνίες με tour operators. Εάν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για τουρισμό, τότε θα πρέπει να μιλάμε για πτήσεις. Τα όποια τεχνικά θέματα έχουν προκύψει με το θέμα του αεροδρομίου της Τρίπολης ή πρόκειται να προκύψουν, θεωρούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεραστούν. Πρέπει όμως να ενημερωθεί το επιχειρηματικό τουριστικό κοινό ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και στη βάση τους καθαρά πολιτικό θέμα και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είμαστε όλοι προσανατολισμένοι. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι δεκαετίες τώρα και ιδιαίτερως τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματικοί τουριστικοί φορείς, μέλη και συνεργάτες του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου, με προτεργάτες πολύτιμους φίλους από όλη την Πελοπόννησο και κυρίως από τη γειτονική Αργολίδα που σήμερα παρευρίσκονται στην παρούσα συνέντευξη, με οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες, είτε πρόκειται για Υπουργεία, είτε για τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, ομοσπονδίες ή άλλους οργανισμούς, επιδιώκουν τη λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης τόσο ως πολιτικό για low cost πτήσεις, όσο και ως κεντρικό εμπορευματικό σταθμό, με στόχο βεβαίως μέσω των εξαγωγών την ενίσχυση και άλλων παραγωγικών τομέων, πρωτογενή, μεταπηδικό και άλλους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να σας ενημερώσουμε και να σας θυμίσουμε το πιο πρόσφατο χρονικό των τελευταίων 18 μηνών από τις πολυάριθμες ενέργειες των τελευταίων δεκαετιών που έχουν γίνει το αεροδρόμιο. Φεβρουάριο του 2013, συνάντηση των φορέων μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, όπου συζητείται εκ νέου το θέμα του αεροδρομίου και δίδεται η εντολή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας με επικεφαλής βεβαίως την Διοικήτρια τότε της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και με στόχο την ανέβρεση κοινής αποδεκτής λύσης για τα τεχνικά θέματα, ώστε να μπορέσει να επιταχυνθεί η αδειοδότηση από πλευράς Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πράγματι, αυτή η κοινή ομάδα εργασίας συνεδρίασε δύο φορές και επιλήφθηκε σχεδόν όλων των θεμάτων. Ιούνιο του 2013. Συνάντηση όλων των φορέων μας με τον Περιφερειακό κ. Τατούλη στην Τρίπολη, όπου ενημερωνόμαστε για επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα προέβλεπε την παραχώρηση του αεροδρομίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορέσει να προκηρυχθεί άμεσα ένας διεθνής διαγωνισμός μέσω ΣΔΙΤ. Μάρτιο του 2014. Πραγματοποιείται συνάντηση με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Δημήτρη Κούκη, και εκπροσώπους των φορέων μας, ώστε να συζητηθεί εκ νέου το θέμα του αεροδρομίου. Απρίλιο του 2014. Συνάντηση στο φορέα μας με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης κ. Αβραμόπουλο, προκειμένου να εξεταστεί το έτοιμά μας για παραχώρηση του αεροδρομίου Τρίπολης για πολιτική χρήση, στο οποίο ο Υπουργός οφείλουμε να πούμε ότι ανταποκρίθηκε άμεσα και απόλυτα θετικά στο έτοιμά μας, υπογράφοντας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τη σχετική εντολή, ανοίγοντας κατά βάση και ουσιαστικά το δρόμο για την υπογραφή της ΚΙΑ. Μάιο του 2014 πραγματοποιείται με πρωτοβουλία το φορέα μας πάντα στον Ναύπλιο η δεύτερη μερίδα για το αεροδρόμιο της Τρίπολης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και επαγγελματικής ζωής της Πελοποννήσου και είχε σαν σκοπό να ενημερώσει τους φορείς για τις εξελίξεις σχετικά με το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Ιούλιο του 2014 πραγματοποιείται συνάντηση εργασίας μεταξύ του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη και τον φορέα μας για το ίδιο θέμα. Και την 3η 16 Σεπτεμβρίου του 2014 υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργών Άμυνας κ.
κυρίου Αβραμόπουλου και του Υπουργού Υποδομών κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μέσω της οποίας επιτρέπεται στο στατικό αεροδρόμιο Τρίπολης να λειτουργεί και ως πολιτικό, ενώ παράλληλα παραχωρείται και η διαχείριση στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Στην ελόγω εκδήλωση εκλήθηκαν να παρευρεθούν πέραν της ελληνικής ηγεσίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και εκπρόσωποι άλλων περιφερειών, η εμπλεκόμενη Δήμη, επιμηλητήρια και φυσικά ο φορέας μας από πλευράς των επαγγελματιών του τουρισμού. Δεν γνωρίζουμε για το σύνολο των φορέων, αλλά ο φορέας μας θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την εκδήλωση εκλήθη να παρευρεθεί στην υπογραφή της ελόγω ΚΙΑ, μη γνωρίζοντας το περιεχόμενό της, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν πλέον με δική μας πρωτοβουλία αναζητήσαμε το περιεχόμενο της ΚΙΑ, προκειμένου να εξετάσουμε ποιες περαιτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν για την προώθηση του έργου, βρεθήκαμε ενώπιον σημαντικών ερωτηματικών και προβληματισμών που έχριζαν άμεσων απαντήσεων αφενός από τα συναρμόδια Υπουργεία, αφετέρου από το βασικό φορέα περαιτέρω εξέλιξης και υλοποίησης του έργου, την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευθύς αμέσως μετά την αξιολόγηση εκ μέρους μας του περιεχομένου της ΚΙΑ, εμείς επιδιώξαμε άμεση συνάντηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι το οποίο κατέστη δυνατόν βέβαια μετά από διάστημα 2 μηνών, για ένα θέμα μείζωνος σημασίας όπως το αεροδρόμιο Τρίπολης, και στη χθεσινή μας συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, θέσαμε τους προβληματισμούς μας, οι οποίοι είναι και οι ακόλουθοι. Με βάση το περιεχόμενο της ΚΙΑ, δεν προκύπτει από πουθενά παραχώρηση χρήσης του αεροδρομίου της Τρίπολης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά μόνο προς την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και μάλιστα προσωρινή. Η απόφαση επίσης έχει ισχύ, και πρέπει να προσεχτεί αυτό, για όσο διάστημα τη διαχείριση του κρατικού αεροδρομίου Τρίπολης έχει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, που σημαίνει ότι η διαχείριση, αν καθ' οποιονδήποτε τρόπο περάσει στα χέρια άλλου φορέα, είτε και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακαλείται αυτοδίκαια η εν λόγω απόφαση. Επίσης, μέσα από το περιεχόμενό της, με σαφήνεια προκύπτει και διατυπώνεται ότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πρέπει να προβεί με δικές της δαπάνες σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και εργασία, προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα, γεγονός το οποίο επίσης παρεμποδίζει ή σχεδόν αποκλείει την περαιτέρω εξέλιξη του έργου, εφόσον σύμφωνα και με δηλώσεις του κ. Κούκη, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ούτε διαθέτει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια. Μεταξύ των όρων της ελόγω ΚΙΑ προβλέπεται επίσης ότι υπάρχει το απόλυτα δεσμευτικό και ασφιχτικό, θα λέγαμε, χρονικό όριο των 2 ετών από την υπογραφή της απόφασης, που σημαίνει από 16/9 που υπεγράφει του 2014 έως 15/9 του 2016, ήδη έχουμε οργανίσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός της απόφασης, δηλαδή η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου Τρίπολης και ως πολιτικό, ιδάλως και πάλι ανακαλείται αυτοδίκαια εν λόγω απόφαση. Και τέλος, και το σημαντικότερο, είναι σαφές, βάσει του περιεχομένου της αποφάσεως, ότι αν η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας προβεί σε παραχώρηση της διαχείρισης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, είτε και προς την περιφέρεια, τότε η ΚΙΑ ανακαλείται σε ό,τι αφορά στις δωρεάν παραχωρήσεις εκτάσεων, που είναι και το σημαντικότερο, πιστεύουμε, για την όποια εμπορική εκμετάλλευση του αέρου λιμένα. Συνεπώς, η ΕΠΑ δεν μπορεί να προκηρύξει ΣΔΙ ή να προχωρήσει σε παραχώρηση προς την περιφέρεια, που με τη σειρά της θα προχωρούσε σε αντίστοιχη προκήρυξη ΣΔΙ. Όλα αυτά τα στοιχεία, κατά την εκτίμησή μας τουλάχιστον και με βάση την παρούσα ΚΙΑ, καταδεικνύουν την αδυναμία συνέχισης του έργου ή τουλάχιστον τίθεται σοβαρά κολλήματα για τη συνέχιση του έργου και αξιοποίηση βεβαίως του στρατηγικού αεροδρομίου της Τρίπολης και για παράλληλες χρήσεις. Η επίσημη θέση της περιφέρειας είναι ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν δίχως βέβαια να προκύπτει με σαφήνεια από τη χθεσινή μας σύσκεψη το πώς και το πότε. Κοινός παρανομαστής είναι σίγουρα για όλους μας η επιθυμία για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι εκκρεμεί και η τοποθέτηση των συναρμόδιων Υπουργείων επί του θέματος. Μέλημά μας σε κάθε περίπτωση είναι να υπάρξει και να κυριαρχήσει ένα πνεύμα περιφερειακής συνείδησης και ή το δυνατόν άβληση των εδώ περιφερειακών ανισοτήτων με την προσπάθεια δημιουργίας του αεροδρομίου. Σίγουρα διακατεχόμενοι από αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού ολοκλήρου της Πελοποννήσου,
τους διαβεβαιώνουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας θέσει σε πολιτική ομιλία με κάθε είδους επικοινωνιακά τεχνάσματα και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση τον εμπειγμό κατά ενός τομέα όπως ο τουριστικός με την υψηλότερη συνεισφορά στην εθνική οικονομία, στο εισόδημα και στην απασχόληση.